χθες το απόγευμα, περίπου τις 4 ώρα, έξε μια θεομηνία, χαλάζει και όπως βλέπετε έκανε μεγάλη ζημιά. Είναι γύρω ολοκληρωτική κατασκευή στις αγαδιές. Στις μηλιές ακόμα δεν έχει δείξει το μέγεθος της ζημιάς. Περιμένουμε να δούμε. Ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχω ξαναζήσει. Ένας ανώνυμος τρόβιλος και χαλάζει μαζί επί 2-3 λεπτά. Στις αγαδιές εγώ προβλέπω ότι είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Αλλά στις μηλιές υπάρχει περίπτωση να σωθούν μερικός καρπός. Αυτά που βλέπουμε στα πλάνα μας, κάποιοι καρποί που έχουν μείνει αλλά είναι χτυπημένοι. Αυτοί ενδέχεται να μην προχωρήσουν. Ενδέχεται να πέσουν κάποια στιγμή. Μετά, αύριο μεθαύριο με τη ζέστη θα δείξει το μέγεθος της ζημιάς, θα δείξει περισσότερο. Σε τέτοιες καταστροφές έχετε κάποια αποζημίωση, τι ακριβώς? Όχι, επικοινωνήσαμε με το. Κάναμε μια αναγγελία σήμερα στον ΕΛΓΑ. Επικοινωνήσαμε και η εγκύκλιο του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει σε αυτή την περίοδο. Μετά τις 15 Απριλίου αποζημιώνει. Δεν αποζημιώνει για θεομηνίες, χαλάζια πριν τις 15 Απριλίου. Δηλαδή πριν το σχηματισμό του καρπιδίου, όπως βλέπετε εδώ, δεν έχει σχηματιστεί ακόμα το καρπίδιο. Είμαστε στην περίοδο της ανθοφορίας. Πριν της ανθοφορίας στις μηλιές, στη φουλ ανθοφορία για τις αχλαδιές. Στο ΕΛΓΑ πληρώνετε κάποιο είδος ασφάλειας? Δεν σας καλύπτει αυτός για τις καταστροφές? Τι ακριβώς γίνεται? Ναι, καλύπτει. Πληρώνουμε ασφάλιστρα όπως στα αυτοκίνητα. Κανονικά, ανάλογα την έκθεση της καλλιέργειας με τα στρέμματα. Αλλά υπάρχει και μια συγκεκριμένη εγκύκλιο όταν του ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει για όλες τις περιόδους. Δεν αποζημιώνει, δηλαδή. Υπάρχει μια εγκύκλιο που λέει ότι η αποζημίωση γίνεται από τις 15 Απριλίου και μετά. Εσείς όμως πληρώνετε? Εμείς όμως πληρώνουμε εδώ το χρόνο. Ναι, είναι τα ασφάλιστα τα οποία τα πληρώνουμε. Είναι λίγο οξύμορο το όλο θέμα αυτό. Να πληρώνεις ασφάλεια για όλο το χρόνο και να σου καλύπτει από ένα σημείο και μετά. Ναι, είναι σαν να πληρώνεις ασφάλεια στο αυτοκίνητο και να σου λέει ότι δεν σε καλύπτει αν πας στην Αθήνα, σε καλύπτει μόνο στην Τρίπολη. Από τις 15 Απριλίου και μετά ισχύει για όλα τα είδη καλλιέργεια η αποζημίωση. Για δεντρώδες καλλιέργειες μιλάμε τώρα. Για τις μονοητής, νομίζω ότι τα σκόρδα και ό,τι κουκιά, τα μονοητή που έχουν σπαρθεί από το χειμώνα, νομίζω ότι τα καλύπτει αυτή την περίοδο. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοιες καλλιέργειες. Εγώ τα καλλιέργειες μου είναι μόνο δέντρα. Μιλοειδή και αχλάδια. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε? Τίποτα. Εμείς προχωράμε στην καλλιέργεια. Τα έξοδα πρέπει να γίνουν. Δηλαδή η καλλιέργεια πρέπει να συνεχιστεί στο δέντρο γιατί θέλει ραδίσματα, ποτίσματα. Θέλει να η καλλιεργητική περίοδο συνεχίζεται. Δεν μπορεί να αφήσει το δέντρο στο έλεος του. Πρέπει να γίνουν τα έξοδα και εντάξει. Ό,τι καρπός να μείνει, να μείνει. Πώς θα τα βγάλετε πέρα τώρα από τη στιγμή που δεν θα έχετε έσοδα? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Επιβαρυνόμαστε αρκετά να μείνουμε έξοδα και εντάξει. Αλλά η καλλιέργεια πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι μονοετές, δεν είναι η πατάτα ότι κατέστρεψε τέλος. Του χρόνου θα φτιάξουμε άλλη. Αυτό δεν το θέλει την περιποίησή του. Πρέπει να συνεχιστεί η φροντίδα του. Με έξοδα τα οποία δεν πρόκειται να τα πάρουμε. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Οι ζημίες είναι φοβερές. Δεν έχει μείνει. Καταρχήν δεν έχει μείνει ένα χλάδι απάνω στις αγαδιές. Ένα χλάδι δεν έχει μείνει στις αγαδιές. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι το πιο σοβαρότερο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποζημιωνόμαστε στην ανθοφορία. Και αυτό είναι κακό για εμάς τους παραγωγούς. Πολύ κακό. Γιατί τα έξοδα γίνανε και θα γίνουνε και δεν πρόκειται να βάλουμε τίποτα μέσα στο πατελόνι. Εμείς τα χάσαμε. Όπως βλέπετε την παραγωγή την έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ένα μήλο, ένα χλάδι. Είναι ολική καταστροφή. Στο συγκεκριμένο περιβόλιο αυτή τη στιγμή που είμαστε είναι ολική καταστροφή. Και στα άλλα περιβόλια που θα πάμε να δείτε και εκεί έχουμε πάθει ζημιές μεγάλες. Αλλά δεν είναι το κόλλημα ότι εντάξει πάθαμε τις ζημιές. Οι αρμόδιοι φορείς τι κάνουν? Εδώ της Αρκαδίας οι βουλευτές, ο δήμαρχος να κάνουν ενέργειες για τα προβλήματα αυτά τα σοβαρά που μας βρήκανε χθες. Δεν γίνεται. Αυτό είναι από παλιά έτσι λέει και δεν γίνεται. Εγώ το βλέπω λίγο, δεν είναι σωστό για μένα αυτό. Γιατί όταν κάνεις έξοδα, κάνεις και περιμένεις να πάρεις παραγωγή και δεν παίρνεις τίποτα, από εκεί πέρα γιατί να δουλέψεις? Αυτά έχουν έξοδα, έχουν κλάδο, έχουν ρεντίσματα και για να συνεχιστεί αυτό και να παραμείνει το δέντρο όπως να δει πάλι όχι στην ανθοφορία, δεν ξανακάνει πάλι, αλλά να παραμείνουν τα φύλλα. Γιατί άμα δεν τα ρεντίσεις, τελειώσανε. Θέλουν πάλι καλλιέργεια. Και έχουν έξοδα. Δεν θέλουν λίπασμα, δεν θέλουν ρέτσιμα. Άμα δεν τα ρετήσει, τελειώσαν. Και αν θα μείνει κανένα χλάδι και δεν το έχει ρετήσει, θα το φάει το φυσικλάδι. Που δεν έχει κανένα. Εγώ δεν βλέπω κανένα. Κοιτάξτε εδώ. Υπάρχει χλάδι εδώ. Υπάρχει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τα νέα παιδιά βλέποντας και αυτά δεν πρόκειται να ασχοληθούν. Κοιτάξτε, εγώ έχω δύο γιους και οι δύο είναι αγρότες.
Βλέπετε να απογοητεύονται. Απογοητεύονται. Πρέπει να φύγουν νύχτα από το χωράφι. Μια τεράστια περιουσία. Πρέπει να φύγουν νύχτα για να γλιτώσουν. Γιατί κάθε μέρα μπαίνουν μέσα. Μία με τις καιρικές συνθήκες. Μία με τα προϊόντα δεν πάνε καλά. Μία από εδώ, μία από εκεί. Τελειώσαμε όλοι. Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο. Κάτι πρέπει να κάνουν. Είναι ένα ξεσκέπαστο εργοστάσιο ο παραγωγός. Ο οποίος περιμένει τι θα κάνει ο καιρός. Από εκεί και πέρα. Το βλέπετε δεν και μόνοι. Δεν προστατεύει κανένας άλλος. Τίποτα, κανένας. Είναι αντίπαλος πλέον. Γιατί μήπως μας προστατεύει το κράτος. Κάποτε κάτι παίρναμε. Τώρα δεν παίρνουμε και τίποτα.